Ο Δαβίδ Αναχμίας, και εδώ και καιρό περιμένω το ραντεβού αυτό που θα μας φέρει πιο κοντά σε ωραίες μουσικές που αν δεν έχετε εσείς αγαπήσει ή αν δεν έχετε εσείς τραγουδήσει, σίγουρα έχουν τραγουδήσει και αγαπήσει οι γονείς σας. Καλώς ορίσατε, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Είναι μεγάλη χαρά. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που η μητέρα μου με ξυπνούσε με τραγούδια της δικής της εποχής, επομένως αναγκαστικά τα έχω αγαπήσει κι εγώ. Αναρωτιέμαι πώς καταφέρατε να ξυπνήσετε με τόσο ωραία τραγούδια. Η αλήθεια είναι δεν είναι για να ξυπνάς. Αλλά έπιανε ψηλές νότες, οπότε αναγκαστικά μετά από λίγη ώρα. Ήταν άρια, οπότε δεν γινόταν να μείνω κοιμισμένη. Στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με μια ολόκληρη εποχή όπου γράφτηκαν τραγούδια για νέους. Μόνο για νέους γραφτήκαν αυτά τα τραγούδια. Και είναι αδίκως νοηματοδοτημένα στο συλλογικό ασυνείδητο σαν τραγούδια των παππούδων μας. Γιατί οι παππούδες, ξέρετε, ότι οι μικροί πιστεύουν ότι δεν ήταν ποτέ νέοι, έτσι. Βέβαια. Τους βλέπουμε παππούδες, τους γνωρίσαμε, παππούδες είναι, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί μεγαλώσαν με πολύ πιο οικολογικά προϊόντα. Λέτε να κινδυνεύουμε κι εμείς να έχουμε αυτή την κατάληξη. Απόλυτα. Κανένας δεν πρόκειται να ξεφύγει από το να περάσει από αυτά τα διόδια. Ναι, αλλά να μας θυμούνται, λέτε, και εμάς, δηλαδή, σαν παππούδες και γιαγιάδες, τα εγγόνια μας, ας πούμε. Αν ευτυχίσουμε, φυσικά, να έχουμε εγγόνια, γιατί με αυτά που συμβαίνουν... Θα μας θυμούνται πάντοτε όπως μας γνώρισαν. Όπως μας γνώρισαν. Έχετε δίκιο. Στην ηλικία εκείνη, λοιπόν. Εκεί είναι που μένει. Όπως θυμόμαστε τους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Είδαμε τον Αυλονίτη μεγάλο, νομίζαμε εμείς. Μετά μάθαμε ότι ο άνθρωπος έκανε τον ντεμπούτο του στα 35. Και η Βουγιουκλάκη και η Μέριλιν Μονρό θα είναι πάντοτε σε αυτή την ηλικία. Πάντοτε εκεί παγκώσανε. Βέβαια. Εκεί σταμάτησαν. Άρα έπρεπε να προσέχουμε με κάποιο τρόπο πώς θα μείνουμε αποτυπωμένοι στη συλλογική μνήμη. Υπάρχει ένα ελιξίριο. Πείτε μου. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν γερνάει όταν ασπρίζουν τα μαλλιά του, αλλά όταν μαυρίζει η καρδιά του. Οπότε, άμα δεν αφήσει την καρδιά σου, θα μαυρίσει. Αν δηλαδή έχει την εποποιία τη συνέχεια, επίσης και κανένας δεν φεύγει από αυτόν τον κόσμο, αν ο λόγος του να παραμένει δεν σταματήσει να υπάρχει. Νομίζω ότι αυτές οι μουσικές, με κάποιο τρόπο, επειδή απαλύνουν τον πόνο, απαλύνουν τα δυσάρεστα συναισθήματα, μπορούν να βοηθήσουν να παραμείνει μια καρδιά νεανική. Συμφωνώ. Είναι πολλές φορές αυτό το ανεξήγητο του εξηγητού. Δεν ξέρεις γιατί ένα φαγητό είναι πολύ σημαντικό. Ενώ μπορεί να παραγγείλεις μια μακαρονάδα, ας πούμε, σε ένα ακριβό ξενοδοχείο και να έχει μια τεράστια διαφορά. Δεν ξέρεις τι είναι. Είναι ο κόπος, η διεργασία που έχει γίνει. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από ένα fast food. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά που έχουν εκείνα τα προϊόντα, τα καλλιτεχνικά, από τα μετέπειτα. Δηλαδή δεν γινόταν τίποτα με πονηριά, θέλω να πω. Οτιδήποτε φτιαχνόταν εκείνο τον καιρό, φτιαχνόταν ή για να επουλώσει μεγάλες πληγές, ή διότι ο κόσμος το χρειαζόταν. Δηλαδή η εσωτερική υδρατμή, ψυχική υδρατμή, ξεχύλιζαν από τις ψυχές των ανθρώπων και τότε πραγματικά χρειαζόντουσαν κάτι για να ψυχαγωγηθούν, για να τραγουδήσουν τους πόνους τους. Στην πραγματικότητα είναι ηθογραφικά τα τραγούδια. Και η ηθογραφία είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που έχουμε και εμείς σήμερα. Οι ίδιες θεματολογίες είναι, οι οποίες τότε ήταν ο έρωτας, σήμερα είναι ο έρωτας. Τότε ήταν οι χωρισμοί, τότε ήταν οι χωρισμοί. Το ίδιο πράγμα. Όλες οι θεματολογίες είναι ίδιες. Απλά η εποχή τις υψώνει ή τις μειώνει. Αν παρεμβληθεί ένας έμπορος ανάμεσα, ένας τραγουδέμπορος εννοώ, οπότε μειώνεται το. Δηλαδή, αν φτιάχνεις κάτι για να κερδοσκοπήσεις ή να έχει ημερομηνία λήξεως την επόμενη εβδομάδα, οπωσδήποτε δεν μπορεί να έχει το ίδιο ύψος. Και αυτά που λέτε επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι τα τραγούδια αυτά εξακολουθούν να αγγίζουν και τις ψυχές των ανθρώπων που είναι σύγχρονοι με την εποχή τους. Ποιος θα φανταστεί, ας πούμε, το 2019 με τη σκληρότητα που ενδεχομένως έχει επέλθει. Τα ψάξαν. Δηλαδή, η κρίση ανάγκασε τους ανθρώπους και ειδικά τους νεότερους να ψάξουν να βρουν κάτι πιο τίμιο. Και εκεί είναι που... Έτσι το ερμηνεύετε. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Γιατί από τη στιγμή της κρίσης άρχισαν να ενδιαφέρονται. Δηλαδή, ας σας δώσω να καταλάβετε. Εγώ ξεκίνησα όλη αυτή την ιστορία από το 2000. Mm-hmm. Όπου μπήκαμε σε ένα τούνελ αποκλειστικότητας. Είπα ότι μέχρι το τέλος της ζωής μου θα κάνω μόνο αυτό. Το οποίο ποτέ δεν άλλαξε σαν άποψη. Γιατί είδα κάτι, εγώ παρέκαμψα τον Αραβόνα και το παντρεύτηκα. Τόσο απλά. Ήταν κάτι το οποίο ήταν για τη δική μου ζωή. Άργησα λιγάκι. Ήμουν 34 ετών τότε, το 2000. Που σημαίνει ότι έψαχνα εκείνο τον καιρό κάτι το οποίο να με οδηγήσει σε όλο το υπόλοιπο της ζωής μου. Όταν όμως ξεκίνησα,
Δεν ενδιαφερόταν κανείς. Δηλαδή το 2000. Το 2000 τι έπαιζε, τι ήταν της μόδας, για καθίστε να σκεφτούμε. Ακριβώς δεν θα μπορούσα να σας διευκολύνω σε αυτό, αλλά. Θα σου ξέρει τις εποχές. Θα σου ξέρει τις εποχές. Οτιδήποτε. Εντάξει, αυτά που. 2000. 20 χρόνια πριν δηλαδή. Περνά τα χρόνια. 20 χρόνια πριν ήταν το 2000. Νόμιζα ότι 20 χρόνια πριν ήταν το 1986. Στο 86 έχω μείνει, ήταν 20 χρόνια πριν. Πριν από 20 χρόνια. Τότε δεν ενδιαφέρονταν και κανείς. Φτάσαμε στο 2005, τίποτα. Ακόμα? Τίποτα. Αν δεν ακουστεί δυνατά ο κεραυνός, ο αγρότης ξεχνάει να κάνει το σταυρό του. Το ξέρετε αυτό. Ακούγεται μπουμ, και αρχίζει και σταυροκοπιέται. Και το μπουμ, λέτε, ήταν η κρίση δηλαδή. Τι άλλο. Και η κρίση συνετέλεσε στο να τρέξουμε στις ρίζες μας, στις βασικές μας αρχές, στις δομές μας. Στα γιατρικά μας. Αυτά ήταν οι αιματικά τραγούδια, οι αιματικές τέχνες. Έρχεσαν οι άνθρωποι να ψάχνουν. Να σκάβουν λίγο πιο βαθιά από το μπουζουξίδικο. Έχει λογική. Έχει λογική. Βεβαίως. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν είχα αναρωτηθεί ποτέ γιατί μας άρεσαν. Φαντάστηκα ότι επειδή. Αυτά είναι... χρειάζονται έναν μικρό κόπο. Δηλαδή δεν είναι η μεγάλη μορφή τέχνης, δεν σου παραδίδεται έτσι εύκολα. Θέλει να κάνεις έναν κόπο. Έναν κόπο, αλλά όμως η ψυχαγωγία η οποία λαβαίνεις πίσω ως αντιστάθμισμα είναι πολύ πιο σημαντική, πολύ πιο ουσιώδης. Είναι massive οτιδήποτε εκείνο τον καιρό έχει παραχθεί. Οι στίχοι τους, οι μουσικές τους, οι ενορχιστρώσεις τους. Όπως κανείς δεν μπορεί σήμερα να φτιάξει την Ακρόπολη, όσο και αν αισθανόμαστε ότι ασφαλής πίσω από την τεχνολογία. Πως κανείς δεν μπορεί να χτίσει τον πύργο της Πίζας, με κανέναν τρόπο όμως. Και με σκοπό να γέρνει. Ακριβώς. Δηλαδή από φυσικού του να έχει αυτή την κλίση. Ναι, ναι. Να έχει κλίση δηλαδή. Έτσι ακριβώς είναι και αυτές οι ενορχιστρώσεις. Κανένας δεν μπορεί να τα μιμηθεί αυτά. Έχουν άποψη βαρύνουσα και σοφία μεγάλη. Άρα το χάσμα αυτό κλείνει από τον Αντίκ στο Γούναρη και μετά τίποτα. Ναι. Είναι μία περίοδος. Είναι μια ιδιαίτερη κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Είναι μια περίοδος που ξεκινάει από το 1901, όπου γράφει ο Ατίκ το πρώτο του τραγούδι, που είναι η Σερενάδα της Μοδιστρούλας, και την πόρτα κλείνει ο Νίκος Γούναρης στις 5 Πέμπτου του 1965. Είναι στην πραγματικότητα 65 χρόνια. Γιατί, με ποια λογική επελέγησαν ήδη αυτές οι ημερομηνίες? Ο Ατίκ ξεκινάει στην πραγματικότητα να γράφει τραγούδια, ενώ όλο τον καιρό εκείνο ακούγονται, είναι δεσπόζει περέτα. Και αρχίζει να γράφει τραγούδια. Φτάνει μέχρι το 1944 ο Ατίκ, όπου εκεί υπάρχει ένας βρασμός. Και μέσα στον πόλεμο, μετά από τον πόλεμο και πριν από τον πόλεμο. Είναι μεγάλο το πικ, ας πούμε. Και ο Νίκος Γούναρης τελειώνει το 1965, κλείνει δηλαδή αυτή την εποχή, πεθαίνοντας, διότι στην πραγματικότητα ξεκινάει το νέο κύμα. Ξεκινάει μια καινούργια εποχή. Μου κάνουν και οι τραγουδιστές σας πολύ ρετρό όμως, φυσιογνωμίες τους. Ίσως γιατί έπιασαν συνέστημα. Ξέρετε, αυτοί οι τραγουδιστές δεν είναι οτιδήποτε. Δεν λένε απλά τα τραγούδια σωστά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρώτα έπρεπε να αγοράσουν την εποχή. Δηλαδή, έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να αισθάνονται με το μυαλό και να σκέφτονται με την καρδιά. Οπότε και η επιλογή τους ήταν αρκετά δύσκολη. Να αισθάνονται με το μυαλό και να σκέφτονται με την καρδιά. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Ναι, συνήθως. Αυτό που επικρατεί, δηλαδή, είναι το αντίθετο. Αλλά βλέπετε να είναι κάτι συνηθισμένο αυτό. Όχι, βέβαια. Διάβασα στο δελτίο τύπου πως κάνει το ρετρό ντεμπούτο της και μια Θεσσαλονικιά. Ναι, ακριβώς αυτό. Ένα πολύ βαθύ πλάσμα, η Χριστίνα Σαμαρά. Όσοι μπορεί κάποιοι να την γνωρίζουν από εδώ, γιατί έχει μια δραστηριότητα, είναι όμως πολύ μικρή, 23 ετών. Δεν το είπα λόγω εντοπιότητας για να κλείσουμε Θεσσαλονικιά. Απλά έτυχε να είναι το κλείσιμο του. Δεν έχει καμία σημασία. Αλλά έχει μεγάλη αξία όμως. Πραγματικά μεγάλη αξία. Και σήμερα που θα είναι η παράσταση. Θα τραγουδήσει όχι πολλά τραγούδια, 4-5 τραγούδια, αλλά είναι πραγματικά πολύ βαθύ πλάσμα. Δηλαδή έχει μια αντίληψη διαφορετική. Μπορεί και συγκινείται. 23 χρονών. Κοπέλα. Και μπορεί και συγκινείται να δηλαδή, κλάψει. Δηλαδή, συγγνώμη, έχετε απορρίψει από τη σκέψη σας το γεγονός ότι μπορεί ένας 23χρονος να συγκινείται? Όχι, η ψυχολογία δεν είναι θετική επιστήμη. Μπορεί να συμβαίνουν εξαιρέσεις. Σκέφτομαι δηλαδή ότι δεν μπορεί να αρχίσει ο άνθρωπος να συγκινείται στα 40 του, ας πούμε. Πρέπει ή είναι να... συγκίνητος από νωρίς ή δεν είναι. Γεννιέται ο άνθρωπος. Πρέπει να τρίψει το προσωπάκι του στον άγριο τοίχο της ζωής και τότε αρχίζουν και συμβαίνουν και τέτοια θαύματα. Αχ, τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέτε πραγματικά πολύ ωραία και ρομαντικά και νομίζω ότι αν η ζωή μας, αν τη ζωή μας μάλλον διέτρεχε μια μουσική, για να μπορεί να έχει ρυθμό αυτή η ζωή και για να μπορεί να έχει τέμπο και να έχει και αποτέλεσμα,
θα ήταν μόνο μια τέτοια μουσική. Είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει καταχωνιασμένα μερικά όπλα κύρους, θα μπορούσε να πει κανείς, τα οποία είναι αμαρτία να είναι καταχωνιασμένα. Δηλαδή είναι νοηματοδοτημένη στο συλλογικό ασυνείδητο των ξένων με 2-3 στοιχεία. Τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή κανένας δεν λέει ότι το γιαούρτι με σκόρδο και... Του ζαζίκι, δηλαδή. Και αγκούρι, ότι δεν είναι καλό πράγμα, αλλά όμως. Το μπορεί... έτσι δύσκολο ακούστηκε. Ένα το τζατζίκι είναι πιο εύκολο. Το τζατζίκι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να είναι πολιτισμικό προϊόν. Δηλαδή, προσγειώνεσαι στο Χονγκ Κονγκ και σε βομβαρδίζουν με κουνκ φου, προσγειώνεσαι στη Βιέννη, σου λέει ο Μότσαρτ. Προσγειώνεσαι στην Ελλάδα. Εντάξει, λένε και τα στρούντελ όμως. Ε? Λένε και τα κεκάκια με την κανελίτσα. Δεν τα βάζουν μπροστά. Είναι το νούμερο 8. Πάντα. Το Strudel θα είναι στο νούμερο 8. Ο Mozart θα είναι στο νούμερο 1. Και αυτό είναι ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα Σκαλκότα. Να μην τον ξέρει κανείς. Να μην μιλάει ποτέ κανείς γι' αυτόν. Να έχει ένα Καλομύρι, να έχει ένα Ανατίκ, να έχει ένα Γιαννίδη. Και να του έχει πίσω, πίσω αριστερά. Στο... Πρέπει να γίνει σύνδεση με τη νέα γενιά όμως. Γιατί το Εγώ παρόν... αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η παράσταση σήμερα, όποιος έρθει, θα του μείνει αξέχαστη για πάντα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και αυτούς τους επικαλούμενους νέους, αυτό το λέμε για να γελάμε, γιατί νέοι είναι όλοι, έτσι δεν είναι, στην πραγματικότητα. Και έχω νέα θεωρώ το κουφάρι αλλάζει, η ψυχή δεν αλλάζει ποτέ. Αυτό, ξαναπείτε το, η ψυχή δεν γεννάει Στην πραγματικότητα, αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτά τα καλλιτεχνικά προϊόντα που φτιάχνονται για αυτή τη νεολαία είναι για να τελειώσουν. Δηλαδή να αφήσουν και τη νεότητά τους να κρεμάσει κάποτε. Ενώ αυτοί οι παλιοί, εκείνοι που η νεότητά τους ήταν το 30, το 40, το 50, αυτή η νεότητα κράτησε για πάντα. Έχετε δίκιο. Άρα περιμένετε σήμερα νέους σε μεγάλη ηλικία στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα περιμένουμε ανάσταση. Να έρθει όλος ο καλός κόσμος. Αυτοί που πραγματικά έχουν μέσα τους έρωτα καλού, αυτοί που θέλουν να δουν. Καλός ο κόσμος που λένε. Ο καλός ο κόσμος. Ο καλός ο κόσμος. Με την καλή έννοια, έτσι. Αυτό το με την καλή έννοια. Αχ, Θεέ μου, αυτό το με την καλή έννοια. Αξίζει πάρα πολύ. Αξίζει πάρα πολύ η παράσταση σήμερα στο Αριστοτέλειο. Θέλω να πω μία φορά τα ονόματα των καλλιτεχνών. Με μεγάλη χαρά. Είναι ο Θάνος Πολύδωρας, που είναι πάντοτε μια εξαιρετέως από το 2000 είμαστε μαζί, συμπορευόμαστε αυτό, και αυτός έχει πιάσει συνέστημα. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος τραγουδάει εκείνη την εποχή, χωρίς να τα πειράζει. Είναι η Ευελίνα Νικόλιζα, που είναι επίσης πολύ σπουδαία. Είναι η θυγατέρα της Μπέσης Αργυράκη. Το γνωρίζω πολύ καλά. Και η οποία είναι έτσι εξωστρεφής και είναι παρεπιπτόντως, παραδόξως μάλλον, η Χριστίνα Ισαμαρά. Η οποία έχει ένα μεγάλο βάθος και μια εσωστρέφεια στον τρόπο που τραγουδάει. Έχουμε πολλά να δούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλη αυτή τη δουλειά μας την έκανε η Celestial Entertainment Productions, η οποία τόλμησε να κάνει μια τέτοια κίνηση εδώ στη Θεσσαλονίκη και όπως φαίνεται έχει πετύχει. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ που είχαμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.